Φυσικά έχουμε και το παιχνίδι μας. Αυτό που κάνουμε κάθε φορά με τον καλεσμένο ή την καλεσμένη έτσι. Που έχουμε. Έτσι, έτσι, έτσι. Που λέγεται ενός λεπτού ξεπέτα. Με την Βυγικάβουρα, βέβαια, είναι συμβολικός ο τίτλος. Μην στεναχωρείς. Χαίρομαι που ζωγραφίζεις καρδούλες στο χαρτί. Λοιπόν, ένα λεπτό, 60 δευτερόλεπτα, βαράμε με ερωτήσεις. Εσύ απαντάς και στο τέλος έχουμε αυτό εδώ το application, το οποίο μας λέει αν στο σύνολο των απαντήσεων απάντησες γενικότερα ήσουν ειλικρινής ή όχι. Εντάξει. Τι είναι αυτό το application. Τώρα στο δείξω εδώ. Το λέγεται, το πρέπει λέγεται να το κατεβάσω, παιδιά. Είναι κινέζικο, είναι πολύ ωραίο. FBI. Λοιπόν, έχει το start εδώ. Έτοιμη. Ναι, έτοιμη. Ρούσο, είσαι έτοιμο. Γιώργο Ζούλο, στη ρύθμιση του και τη ραδιοσκηνή. Ξεκινάω εγώ. Μαζί. Έχει κάνει ερωτήσει, Ιωάννα, σήμερα. Πώ κάνει τι ερωτήσει, μου. Απαπά, έχω άγχο. Όχι, παιδί μου, έχει άγχο. 3, 2, 1, πάμε. Ενός λεπτού ξεπέτα. Βρίζεις. Από μέσα μου. Εγώ πιστεύω ότι βρίζεις πάρα πολύ. Ναι, στο δρόμο, στο αμάξι δεν βρίζεις. Και εκεί λίγο. Αλλά από μέσα μου, κλειστά παράθυρα. Έχει τύχει ποτέ λοιπόν να βριστεί, να σε δει κάποιος να κάνεις κάτι στο αμάξι και μόλις έρθει και σε δει να δει ότι είσαι εσύ ή ότι είσαι όμορφη και να κολώσει. Πάντα αυτό γίνεται. Εντάξει. Μαγειρεύεις. Ναι, όταν θέλω. Σπεσιαλιτέ. Ξερά πράγματα. Απλά φιστίκια, σταφίδες. Κάσιους με κοινόα. Γιαούρτι με μέλι. Κοτόπουλο με ρύζι. Ωραίο! Έχεις χαστουκίσει άντρα. Αν έχω χαστουκίσει άντρα, ναι, με πολύ πάθος. Α, ναι. Έχεις με το ένα χέρι και με τα δύο. Πάπα, δεξιά-αριστερά. Έχεις κάτσει ποτέ στον καθρέφτη έτσι με τα εσόρουχα και να πεις πω, τι τούμπανο είμαι. Κάθε μέρα αυτό γίνεται. Έχω και ειδικό προβολάκι, λέει. Έχεις κάποιο παρατσούκλι. Ναι, Βίκο με λένε. Πώς? Γιατί? Βίκο. Α, από το Βίκη. Ναι. Αν και το νερό. Ναι. Θα τα έφτιαξες με κάποιον που το λένε Ρίκο Ζουμί και καλά την οκάμπη το Ζουμί. Πολύ ευχαριστώ, παιδιά. Τα κατάλοιπα του Σεφερλίκη. Εγώ όταν το έγραφα αυτό γελούσα πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι ήταν σε πολύ δύσκολη θέση. Εντάξει, θα πάω παρακάτω. Συγγνώμη. Εντάξει. Ναι. Έχεις πλακωθεί με γυναίκα ποτέ? Όχι με γυναίκα. Έχεις πλακωθεί με άντρα? Ναι. Αφού σου λέει έχω χαστεί. Άλλο έχει ρίξει. Να πλακωθείς εννοώ. Υπήρχε και τα απόκριση. Δηλαδή παίζα την κανονικό ξύλο. Ναι. Κέρδισες. Μπορώ να νευριάσω έναν άντρα πάρα πολύ. Κέρδισα. Του τράβηξες και τα μαλλιά. Ναι. Γι' αυτό τα κούρεψε. Ξέρεις γιατί. Οι άντρες έχουν θέμα με τα μαλλιά τους. Οπότε, κορίτσια, άμα θέλετε να πλακωθείτε με άντρα, ξεκινάτε από το μαλλί. Παθαίνει ιστερία, θα του χαλάσει τα μαλλιά και νικάς. Χουγίστηκα. Δεν μου χαλάει ποτέ το μαλλί. Έχω αφάνα μαλλί και δεν πιάνει καν νερό. Ούτε εγώ έχω θέμα. Μπράβο. ο μικρότερος, η μικρότερη ηλικία και η μεγαλύτερη που στην έχει πέσει. 20 και. 20 μεγαλύτερη. 12 ήταν η μικρότερη. Όχι, καλέ, δεν το πιάνω αυτό τώρα. Σου λέω που την έχει πέσει είναι τύπου να βγούμε κιόλα ήθελε. Κατάλαβε, ήταν 20-21. Και πάτε. Η μεγαλύτερη 47. Με χοντρούλι θα έκανε σχέση. Εμένα, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Μ' αρέσουν οι χοντρούλιδες. Άλλη μια νίκη για τον μπαμπά, Ηλέκτρα. Όλες οι γυναίκες Ηλέκτρα γουστάρουν τον μπαμπά σου. Είναι φοβερό. Να λέω αγαπά την κόρη μου, τη λατρεύω. Άλλο. Δεν γουστάρουν στο παιδί, ρε. Δεν γουστάρουν. Τον αγαπάνε. Έχει ακούσει τα πάντα εδώ. Τον αγαπάνε. Λοιπόν, ναι. Τελείωσε το ένα λεπτό. Εντάξει. Ήθελα να πω αν έχει παίξει ποτέ σε παράσταση κομάντο. Χωρίς ισόρουχα από μέσα εννοώ. Ναι. Να φοράς τα ρούχα της παράστασης, αλλά από μέσα να είσαι κομάντο έτσι για το. Για το όχι, αλλά ότι χάνουμε τα ισόρουχά μας πάρα πολλές φορές στην παράσταση, τα αφήνεις εκεί στο θέατρο και μετά τα βρίσκεις όλα. Τα παίρνουν διάφορα νομαλάρι σνίφερ και τα σνίφερ. Τι είχε αυτό να μου πάρουν τα ισόρουχα. Και μετά βρήκα και ποιος, ναι. Αλήθεια! Συνάδελφε. Όχι εγώ. Ναι. Τα παίρνει. Ρίχτω στον Παπαγιάννη κι αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παπαγιάννη Σνίφερ, σε βρήκαμε. Ναι. Ο Παπαγιάννης είναι και Σνίφερ. Ρίχτου. Βίκυ μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε μια φοβερή επαγγελματική πρόταση να σου κάνουμε όσον αφορά αυτό, να ξέρεις. Ναι. Μπορεί να βγάλεις έως και 6.000 το μήνα. Το έχουμε δείξει. Αλλά μπορεί να σου πούμε, ναι. Μην το ξακούσει, αφού μας ακούς, δεν μας ακούς. Σας ακούω, αλλά όχι κάθε δευτερόλεπτο. Είναι ένα site που στέλνεις τα ισορουχά σου ή. Α, το έχω ακούσει αυτό, το έχω ακούσει αυτό. Αλλά πού να τα στείλω, εγώ τα χάσα. Μου τα παίρνουν, δεν σου είπα. Ναι, τον βρήκες αυτόν. Και άμα δεν μου δώσεις. Τι έκανες, πήγες στην. Λεφτά τουλάχιστον. Αν δεν τα δίνει με τίποτα, με αυτό πλακώθηκες που έλεγες πριν. Ήξερες ότι είναι, ότι τα πήρα αυτό. Υποψιάζομαι ότι ήταν αυτός, ρε παιδί μου, όχι ότι τα βρήκα. Συνάδελφος του θεατρού. Όχι ηθοποιός όμως. Ναι. Ήταν εκεί του χώρου. Φαντάζομαι Δημήτρη να έχει κάνει αυτή τη δουλειά και να σου έχει τώρα αυτή που τη έχει πάρει και που μου πήρε τα ισόρουχα.
Τι λες εκείνη την ώρα. Εγώ ας πάρω το εσόρκο γιατί. Έρχεστε και πάγια. Δεν έχω εγώ εσόρκο. Τι αυτό εδώ. Αν μας ακούει το παιδί, εγώ θα ήθελα να τα. Εγώ δίνω έως και 100 και 100. Μαύρα. 100 κάνανε. Θα πάτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βίκυ μου. Να είσαι καλά. Κάθε επιτυχία να είσαι έτσι χαμογελαστή και πραγματικά να δουλεύεις από το πρωί ως το βράδυ για να. Όχι για να αποδείξει κανένα τίποτα. Για να συνεχίσεις να είσαι δημιουργική και να είσαι αυτό που γνωρίσαμε εδώ. Και άσου να λένε. Παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ. Είστε καλύτερη παρέα.